Φίλες και φίλοι του Μπάσκετ City, καλησπέρα σας. Πριν από ένα περίπου λεπτό ξεκίνησε η αναμέτρηση μεταξύ Βιράγχας και Σάνα Μπασκετώνιο για τον πρώτο όμιλο της Superior League. Ο Τζανέγης ένα coast to coast, θα αφήνει μια ωραία pocket pass στον Παπαμπό, ο οποίος κερδίζει το δικαίωμα για δύο βολές. Οι Βιράγχας αγωνίζονται σήμερα με τις γαλάζιες εμφανίσεις, το Σάνα Μπασκετώνιο με τις γουρλίδικες κίτρινες κόκκινες. Άστοχος και στις δύο βολές ο Μπαόμποα. Και οι δύο ομάδες χρειάζονται την νίκη, η οποία θα κρίνει κατά μεγάλο βαθμό για το ποια ομάδα θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο στην μέχρι τώρα γνωρίμη ως Superior League και ποια θα συνεχίσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στην λίγα της προσαρμογής. Θα κερδίσει εδώ χαμηλά στο κέντρο του γηπέδου το Σάνα Μπασκετώνιο. Εδώ θα κερδίσει ένα φάουλ μετά την καλή προσπίση μπροστά στον Χαρίτο. Η παραφορά έγινε από την baseline. Καλή πάσα το άντρον για τον Κολυσιάτη, ο οποίος θα την εκμεταλλευτεί. Θα φέρει το μάτς στα ίσα, 4-4. Τζανάκη στην κορυφή, χωρίς αντίπαλο, εκτελεί για 3. Στο rebound δυνατά και ψηλά ο Μπομπότης. Χωρίς Σταθόπουλος να αναβάνει την οργάνωση. Σταματάκης για τον Μπομπότη. Για 3 ο Σταθόπουλος. Εύκολα παρήτως. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Ένα σου τριών πόντων με το διόμορφο στυλ του Ανδρέα. Δεν βρίσκει στόχο, αλλά οι Μπιράγχας μαζεύουν το ευθυντικό υπάρχον, το οποίο δεν θα εκμεταλλευτούν ούτε και τώρα. Προσπαθούν να τρέξουν σαν Μπασκετώνιο, δεν καταφέρνουν όμως να συγκρατήσουν την μπάλα εντός ορίων. Αρκετά λάθη και λάθος επιλογές αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά του μας. Θέλει να πάρει την baseline. Δύσκολο shoot, χωρίς καλή γωνία. Ο Μπομπότης μαζεύει και από το rebound. Ο Σταθόπουλος θέλει να τρέξει. Ο Σταματάκης είναι με σχέδιο. Δεν εύστοχο το δουλειόμα του με το αριστερό. Και ο Τζανέκης θέλει να πάρει ρυθμό. Ούτε αυτός μπορεί με το αριστερό να τελειώσει τη φάση, πιεζόμενος. Η ρακέτα από Μπομπότης πατάει δυνατά. Μπρακάσε με το tip, δίνει στο Χαρίτο, ο οποίος τρέχει την ομάδα σε ένα 4-2-3. Τζανάκης ένα σούτ από τα 5 μέτρα, ούτε αυτός. Μάχη για το rebound, σταματάει, το μαζεύει. Περνάει την μπάλα διακά στον χρόνο που επιτρέπεται το κέντρο του Σάνα Μπασκετώνιο. Όμως ο Ανδρονής ούτε τώρα θα βρει στόχο, ξανά ο Μπομπότης έρθει στο γήπεδο. Θα προλάβει, βρίσκει το Χαρίτο, ξανά για 3 αυτός, άστοχο και αυτό το σούτ. Μπομπότης εδώ είναι Σταθόπουλο, προσπαθεί αυτός τώρα να ηρεμήσει μετά από ένα λεπτό πολύ γρήγορο ρυθμού. Σταματάκης για 3, συνεχίζει το άστοχο σερί των δύο αντιπάλων. Χαρίτος σε ένα δύσκολο runner. Κακό τελείωμα. Σταθόπουλος θέλει να βρει στον πίπο στον Κολυσιάτη. Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει στο λόγο στον συμπέκτη του. Θα κλέψουν οι Βιράγχας. Παγώ από τον Τζανάκη, εντελώς μόνοι τους. Εύκολα ο Γκάρε. Τον Βιράγχας. Το 4-6 time out γρήγορα.
δεκάλεπτο, με έναν λάθο αυτή τη φορά για το Σάνα Πασκετώνιο. Σε δύο τη ζώνη θα μείνεται μέσα στην κίτρινη. Θα κάνει μια δύσκολη πάσα από χέρια κίτρινων. Θα περάσει μπάλα εκτός baseline. Ωραίο κόψιμο του Τζανάη και ένα το τελείωμα δεν είναι καλό. Θέλει να τρέξει τώρα το Σάνα Πασκετώνιο. Μπαμπο κάνει καλή άμυνα στο Ματέο Σταθόπουλο, αλλά από πίσω κάνει μια καλή προσπάθεια. Τι χαλάει για αυτός με το τελείωμά του. Είναι από τα ίδια μας κερνάει σε αυτές τις πρώτες φάσεις το δεύτερο δεκάλεπτο με το πρώτο. Είπαμε, εντάξει, υπάρχει αρκετό κρύο, υπάρχει νευρικότητα λόγω της ιδιαιτερότητας του μάτς, αλλά παραξεκινήσαν νευρικά οι δύο αντίπαλοι. Άλλο ένα λάθος, θα κλέψουν Μιράνχας. Καλύπτως τώρα, μια πασέρα του Παπαμπού από τη ραγκέτα, αυτός καταφέρνει να συγκρατήσει, θα κερδίσει το φάουλ από τον υπερβολικό ζήλο. Αναγνωστόπουλου και Σταματάκη. Από την baseline η μπάλα μπαίνει μέσα, στη γωνία ο Χαρίτος, ένα κακό σουτ από τα 6.75. Φτάνει η πάση του Σταθόπουλου στο Κολυσιάτη, ο οποίος πιέζεται εκεί. Τραβιέται έξω, μια σκυπάσα για τον Αναγνωστόπουλο μόνος, το αυτός για τρεις. Ούτε αυτός θα αλλάξει το σκορ. Διευθύνσει από την baseline. Πώς το χαρίτη στο Χάιπος, αυτός κάνει μια πολύ όμορφη πάσα στο κόψιμο του Βρακά. Ο τελευταίος θα ξεκολλήσει το σκορ. Βρακάς μαζεύει τον Γκρηγόρη Μπάνκ, μια baseball pass βρίσκει τον συμπαίκτη του, ο οποίος με τη δεύτερη θα τα καταφέρει. Στο δεξιό χέρι βρίσκει στόχο με υποψία βήματος στην αρχή της προσπάθειας. 6-10 το σκορ, για να δούμε αν θα πάρουν εμπρός οι δύο ομάδες. Χαρίτος αργά στην κορυφή, βρίσκει στο Χάιπο στον Καταούρα. Μπαμπόα, Βρακάς από τα 4 μέτρα. Μπαμπόα στο επιθετικό rebound και άλλοι δύο πόντι για τους Μπιράνχας. Βρίσκει ένα χώρο, split out. Χάνει όμως ο Αναγνωστόπουλος Τζανάκης για τρεις εφηδιασμό. Βιαστική επιλογή. Ο Μπότης ανοίγει για το Σταματάκι. Παίρνει αυτό στο κεντρικό διάδρομο. Δεν είναι τυχερό στο τελειωμά του, πετά αριστερό. Νέος γρήγορος. Λίγο η μετάβαση, ο Μπαμπούα θα τελειώσει τη φάση με τα αριστερό, προστάτησε την μπάλα σωστά. Τέταρτο ομαδικό για τους Μπιράνχας, καθώς ο Μπαμπούα κινήθηκε μπροστά στο χώρο του τοπικού. Βρακάς θα καταλάβει την πάσα του Σταματάκη και θα κλέψει. Αφήνει στο Τζανάκη, σηκώνει αυτό ξανά για τον Βρακά, δεν μπορεί να τελειώσει με αυτή την εφάνταστη πάσα του συμπαίκτη του. Δύσκολη. Ούτε είμαστε στο Σαν Πασκετώνιο, μπορεί να καταφέρει κάτι. Άλλο ένα πιαστικό σου τριών πόντων από τον Τζανάκη.
μισό του δεκαλέπτου. Με αυτά και με αυτά είναι μπροστά με 8 πόντους. Η Γαλάζη, εδώ η πίεση παραλίγο να αποφέρει ένα κλέψιμο. Ο Σταθόπουλος όμως κατάφερε να γίνει κύριος μπάλας, αλλά το σουτ 3 πόντων που επιχείρησε δεν βγήκε κανένα στόχο. Χαρίτος συμβουλεύεται από τους υπόλοιπους να κρατήσει την μπάλα. Μπορούσα να δώσω φάουλ για μπάσκετ και το έκαναν. Χαρίτος για 3. Ούτε τώρα θα βρει στόχο που τις μάζεψε. Το αμυντικό rebound, 3 αντίον 2 εδώ. Το φάουλ από τον Βραγκά στον Μπομπότη, ο οποίος έτρεξε πολύ ωραία το γήπεδο στο κεντρικό αξόνα. Με την εκνοή σχεδόν του δεκαλέπτου, μόλις 8-10. Στα 14, μάλλον θα είναι και το τελευταίο καλάθι για αυτό το δεκάλεπτο. Προλαβαίνει ο Καναγκή να μετάξει την μπάλα, παρόλα αυτά μπορείς να βρει κανένα στόχο. Μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκάλεπτου δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ. Οπότε εδώ στο λόγο πως θα σηκωθεί ψηλά, θα βρει στόχο, θα πάρει και το φάουλ. Σωτηριάδη. Δεν εκμεταλλεύεται την πόνους πολύ ο Μπομπότης. Ο Μπαμπά αργά αυτή τη φορά απέναντι στη διεθνή ζώνη του Σάνα Μασκετώνιο. Ο Μιχαηλίδης σπάει την μπάλα στη γωνία του Τζανάκη. Δεν βρίσκει στόχο αυτός, αλλά ο Βρακάς μαζεύει ένα θετικό rebound και τελειώνει την προσπάθεια του συμπαίκτη του. Σταθόπουλος κλεισμένος στο low post. Προσπαθεί να περάσει μια πάσα δύσκολη στη ρακέτα με τον Κολυσιάτη. Θα κλέψει ο Μαντομπιράκας. Ο Ράκας αργά στην κορυφή, αφήνει στην Τζανάκη, ψάχνει τα κοψίματα. Μιχαηλίδης ξαναδίνει στον Βρακά, έξω μπάλα στον Παόδο, χωρίς ισορροπία. Μάζεψε το rebound. Σωτηριάδης, αλλά θα κάνει βήματα. Άρα ένα λάθος. Μπαμπα στην κορυφή. Δίνει στο Τζανάκη. 15 μέτρα αυτός. Ανιάτικος αυτή τη φορά, δεν ήταν κακή επιλογή. Σταθόπουλος. Παίρνει βήματα δίνει ο διαιτητής. Μιχαηλίδης ψάχνει κάποιο συμπέκτη του, βρίσκεται βρακά για 3 αυτός. Εντελώς άστοχος, όμως ο Τζανάκης μαζεύει το rebound. Προσπίθεται πολύ ωραία και παίρνει το φάουλ από τον Μπομπότη που τσίπησε την προσπίση. Μέσα η πρώτη από τον Τζανάκη. Στόχισε και στη δεύτερη. Συνήθεια επιθετική
Σημαντικό rebound, νέο άστοχο σουτ. Μιχαηλίδη απέναντι στον Ευσταθόπουλο, ο οποίος προσπάθησε να τρυπήσει την άμυνα. Για τρεις Ευσταθόπουλος βρίσκει στόχο. Καλό πάτημα. Ανάσα εδώ σαν Απασκετώνιο. 12-17. Πάντα απέναντι σε ζώνη στην Πυράνχας. Το Αμπόα καθυστερεί, η μπάλα φτάνει στον Τζανάκη. Βρακάς από 4 μέτρα, καλή άμυνα από τον Μπότη. Αμπόα μαζεύει άλλο ένα θετικό rebound και δίνει μια φάση από κοντά. Νομίζω ότι τη διαφορά τους η Γαλάζη την έχουν χτίσει από τις δεύτερες επιθέσεις. Έχουν κερδίσει από κοντινή απόσταση. Εδώ από τις δεν θα κρίνει σωστά τη φάση. Αφήνει στον Σωτηριάδη, αυτό δεν έχει χώρο. Στη γωνία για τον Βρακά ξανά. Δεν υπάρχει κίνηση. Μπαμπα. Πάνω σε άμυνα για τρεις. Βρακά και πάλι στο επιθετικό rebound. Το σουτάρει από τα 5 μέτρα. Βρίσκει στόχο. Νομίζω είναι η πέμπτη φορά που συμβαίνει αυτό σήμερα. Ακριβώς. Μάλλον. Όσο είναι η διαφορά των δύο ομάδων. Time out. Επανήλθαμε τα timeout. Σε ζωνική η Πυράνχας, 2-3 και αυτή. Σταθόπουλος για 3. Βρίσκει και πάλι στόχο. Να λοιπόν ένα, μια λύση, μια κάποια λύση για αυτό το σημείο του αγώνα για τους Δεδοσάνα Μπασκετώνιο. Στην κορυφή ο Βρακάς. Αφήνει στον Μιχαηλίδη για 3 αυτός. Βρίσκει στόχο πάνω στην κίνηση. Απαντάει αμέσως. Σταθόπουλος θα πάρει το πίκο του Μπομπότη. Γυρνάει ο τελευταίος. Πάει στη ρακέτα, θα πάρει το φάουλ από τον Μιχαηλίδη. Οπότε 17-24. Μεταφέρουν την μπάλα περιφερειακά η Πυράνχας. Σαν έχεις ψάχνει να βρει μια δίωδο, θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά. Μόλις το δεύτερο ομαδικό για τους κίτρινους. Το άμα παλεύει και στο λόγο στο Σταθόπουλος, ο Ανδρονής θέλει να περάσει. Κρατάει την κατοχή, στοφογυρίζει. Ένα καλό τελείωμα μπροστά στον πολύ ψηλό τον Ωράκα. Τζανάκης τώρα σε γρήγορο ρυθμό, θέλει να πάει μόνος του. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Μάζεψε αυτό το rebound του Σαν Μασχεδόνιο. Σταθόπουλος στο coast to coast και αυτός. Και αυτός ένα δύσκολο floater. Από τα χέρια του Ανδρονή μπάλα περνάει εκτός πλαϊνής γραμμής. Για 3 από την πρώτη πατέρα εισαγωγή. Δεν βρίσκει στόχο. Μαζεύει ο Σταθόπουλος στο μακρύ rebound.
απέναντι για τον Ματάκη που δεν καταφέρει να κρατήσει την κατοχή. Στον Παπαμπού αφήνει στον Γκανάη και αυτός κερδίζει το φάουλ στην προσπάθεια. Ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δύσκολη πάσα του Σταθόπουλου. Άλλο ένα κλέψιμο για τους Γαλάζιους. Τζανάκης. Πάει μέχρι μέσα να πάρει το φάουλ. Αυτή τη φορά για τον Τζανάκη, 16-27. Κολλήσει γιατί στο Χάιπος, θέλει να βρει και βρίσκει τον Ανδρονή στο λόγο, αυτός γυρνάει ωραία με το δεξί, δεν είναι τυχερός. Ένα αμυντικό rebound. Τζανάκης σε ένα baby shot από τα 3-4 μέτρα, δεν βρίσκει στόχο, Φταθόπουλος μαζεύει και θέλει να τρέξει και αυτός. Αφήνει ωραία στον Ανδρονή, ωραία στο κόψιμο του Βρακά. Σταθόπουλος για 3 πάνω σε άμυνα, με ταμπλό, το τρίτο τρίποντο σήμερα για τον Σταθόπουλο. Έχοντας φτιάξει ψυχολογία από τα προηγούμενα 2. Έβαλε και αυτό, το δύσκολο. Μπάουμα στη γωνία για τον Βρακά, αυτός θέλει να πάρει την baseline, γυρνάει χωρίς ισορροπία. Δεν βρίσκει ούτε καν Στεφάνη, Τζανάκης μαζεύει το rebound, ούτε αυτός μπορεί. Έχουμε ένα χτύπημα. Τίποτα σημαντικό. Όφιλο διαιτής να σταματήσει τη φάση. Παρ' όλα αυτά η πάσα του κλέβεται. Μα όμπα στο, στο τελείωμα από την ωραία πάσα του Τζανάκη δεν υπάρχει κάτι. Παραπήγε χαλαρά εδώ ο Γκάρ τον Πυράγχας στο καλάθι. Γαϊλίδης μάζεψε το αμυντικό rebound. Μα όμπα στο Τζανάκη. Αυτή τη φορά βρίσκουν στόχο τον Πυράγχα στον εμβιασμό. Πήγε ψηλά, δεν θα γίνει ποτέ. Ο Σταθόπουλος κράτησε την μπάλα, αφήνει για τον Κολυσιάτη. Στη γωνία ο Σταματάκης μόνος του για 3. Ούτε τώρα θα βρει στόχο του να πας και τον ήλιο. Ξανά ο ίδιος όμως ένα rebound. Αυτή τη φορά τελειώνει μέσα από τη ρακέτα με το αριστερό. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Αφήνει για τον Μιχαηλίδη και Τζανάκης από τα 4 μέτρα από τον Λόπος. Ολοκληρώνει εύστοχα την
το passing game των συμπαικτών του. Σταματάκης για 3. Βρίσκει στόχο με 5 πόντους σταματάκη. Στους 7 πόντους πίσω το Σάνα Βασκετόνιο. Μιχαηλίδης αναλαμβάνει την οργάνωση. Στο 3 δισάψε για τον Παοπό, αυτό σου 3 πόντων είναι άστοχο. Σ' αυτό που συλλαβαίνει αλλά το σου δεν έχει αυτή την κατάληψη. 24-31 για το πρώτο ημίχρονο. Σ' αυτά τα πρώτα 2 λεπτά της τρίτης περίοδου που χάσαμε. Το σκορ έφτασε να είναι ισόβαθμο. 31-31, με ένα καλό ξεκίνημα από το Σάνα Βασκετόνιο. Με καλές επιλογές αυτή τη φορά. Εδώ από ότι δεν θα καταφέρει να κρατήσει ισορροπία. Θα είναι βήματα. Θα δεχτεί και την τεχνική ποινή για διαμαρτύρια. Δεν ξέρω αν υπήρχε λόγος εδώ να διαμαρτυρηθεί ο παίκτης του Σάνα Βασκετόνιο. Αυτός για 3 δεν βρίσκει στόχο. Θα κλέψει όμως ο Παγωγόα. Θα αφήσει στον Κατραούρα. Αυτός δεν μπορέσει όμως να αφήσει να σκοράρει. Θα ανοίξει λογαριασμό για τον Τσιμπιράνθα σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Σταματάκης όμως θα βρει στόχο και θα περάσει την ομάδα του μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά σήμερα με 33-31. Τρέχει ένα σερί 9-0 σε αυτό το δεκάλεπτο του Σάνα Βασκετόνιο. Ένα σούτιο πόντο με ταμπλό βρίσκει στόχο. Για τον Γεργκέτσο και time out. Επανήλθαμε εδώ το time out. Το Σάνα Βασκετόνιο στην επίθεση. Κόλλησε για πίσω στην κορυφή, ξαναφύγει στον Σταθόπουλο. Στην γωνία. Ωραία Γνωστόπουλος για 3. Αντιστοίχη, μάζεψε ο Κυριακός. Κατραούρας αφήνει στον Παουά. Δυσκολεύεται αυτός απέναντι στον Γνωστόπουλο. Ο Κυριακός δίνει στον Βρακά. Τελεία αυτός από τα 5 μέτρα, βρίσκει στόχο. Μπιράνκας, οι οποίοι είχαν μείνει και πίσω του σκορ για λίγο. 33-36, rebound του Μπιράνκας εύκολα. Εδώ στο κοσούρτε του Σταματάκη. Για 2-85 μέτρα ο Κατραούρας δεν έχει τύχει. Σταθόπουλος. Σταθόπουλος, αδρονεί στον λόγο. Θα πάρει το φάουλ. Μια στις δύο για τον Μπρονή. Μάζεψε ο Χαρίτος. Αποφεύγει την Κολυσιάδη, παίρνει τον φάουλ. Για 3 ο Παοβόα. Δεν είναι τυχερός. Μαζεύει Σταματάκης για τον Σταθόπουλο, ο οποίος θέλει να τρέξει. Μέχρι μέσα μόνος του δεν είναι καλό το τελείωμα. Χαρίτος από μια ωραία σταυρωτή τον Αγωστόπουλο, τροποδοτή τον Κατραούρα και αυτός ο Κυριακίτσο. Ξανά ο Χαρίτος. Ωραία πάσα για τον Βρακά. Θα πατήσει αυτός. Θα υπάρχει κάτι. Σταυρόπουλος βρίσκει χώρο να τρέξει στον διασμό, αλλά δεν μπορεί να ευτυχεί.
μαζέψει ούτε τώρα, ο Γεωργίδης δεν μαζέψει. Τυχερία εδώ η Μπιράνκας. Γεωργίδης ως έξω για τον Βραντά. Κακή πάσα του. Βλέπει τον Σαμασκετώνιο, Αδρονής. Ξαντόπουλος στέκεται για τρεις. Δεν βρίσκει στόχο. Βίσβολ πάει στο Χαρίτη για τον Παπαδούα, ο οποίος καταφέρει να αποφύγει τον Κολυσιάτη. Μια περίεργη σπιν τρίπλα, δεν βρίσκει στόχο. Σταματάει τώρα. Κολυσιάτη στην αγέντα. Ένα ράμερ μακριά από το Κολυσιάτη, θα βρει στόχο. Time out, 36-36. Επανήλθαμε και μετά από το time out. Ματάει ο Χαρίτης στην κορυφή, προσπαθεί με το ταμπλό να βρει ένα στόχο, δεν το καταφέρνει. Σταθόπουλος μια φάση εκδιασμού για τον Πομπότη. Αυτός καταφέρνει να αποφύγει τον Κυριέτσο, γυρνάει καλά. Δεν μπορεί με την πρώτη ούτε αυτός ούτε με τη δεύτερη. Σταθόπουλος του Ανδρονής. Ο Κυριέτσος παγώνει το ρυθμό. Το αποοργανώνει. Ένα runner. Σπιτά ο Κυριατρής ο Χαρίτος, δεν βρίσκει κανένα στόχο. Στο λόγο στο Ποπόλης. Ξανά για τον στόχο, τι για τρεις αυτός. Βρίσκει στόχο το τέταρτο τρίποδο σήμερα. Του point guard του Ξανά Βασκετώνιο. Στο συν 3. Κίτρινη. Αυτός προσπαθεί να απαντήσει με ένα δίπλο πόντο. Ούτε αυτός βρίσκει στόχο. Ο Πότης δεν κατάλαβε. Τρώτε στο συμπαίκτη του. Το αγώ έκλειψε. Αυτό που λέω ξανακερδίζει. Αυτή τη φορά που Πότης έγινε αποδέκτης. Και τελείωμα. Απέναντι στο Βρακά, κακό το τελείωμά του. Παραγωγή της Μπιράνκας. Αργά ο Παμπούα. Χαρίτο από τα 5 μέτρα αυτή τη φορά, δεν θα είναι καιρός ούτε τώρα. Για τρεις ο Σταθόπουλος και αυτό θα παίξει περίεργο παιχνίδι μπάλα. Ωραίο κλέψιμο από τον Ανδρονή στο Χαρίτο, Σταματάκης. Σε δυνατή ενός, ο Βρακάς καταλαβαίνει. Πότης μαζεύει, δεν βγαίνει το καλάθι αυτή τη φορά και αρχίζει και το φάουλ. Μάλλον χρειάζεται φάουλ ο φόρβορντ τον κίτρινο για να ευστοχίσει. Το σύμπαν. Σαν να Βασκετώνιο. Για τρεις. Αστοχή νέο επιθετικό rebound. Ωραία στα πρώτη από το Σταματάκι. Ένα runner. Θα ήταν μια πολύ ωραία φάση σήμερα. Ανέμπαινε. Στον αντίποδα κολλητσιά της τελειώνει τη φάση άστοχα. Από την πάση του Σταθόπουλου. Επιθετικό rebound. Δεν μετράει το καλάθι. Τέλειωνε το 12 λεπτό, 41-36 για το Σάνα Πασκετώνιο.
Ξεκίνησε και η τελευταία περίοδο αναμέτρηση. Δυναμικό το drive του Κολυσιάδη, άστοχο όμως. Παντρονίζει το ψυχολογικό και κερδίζει το foul. Άλλη μια κερδισμένη φάση με τον forward στον Βασκετόνιο. Ψάχνει ένα σούτ από 4 μέτρα, δεν τα καταφέρνει. Σταματάει τώρα. Πάει μέχρι μέσα, αφήνει πολύ ώρα στον Πομπότη. Άλλο ένα λίωμα από τον Βρακά. Αφήνει στον Τζανάκη, ο οποίος ξαναμπήκε στο μάτι από το δεκάλεπτο. Όλο ένας με όλους αυτούς, παίρνει το φάουλ. Για το 42-39 42-38 πολύ σκιά της παίρνει baseline, πηγαίνει μέχρι έξω, skip pass για τον Σταθόπουλο, αμέσως αυτό το high post για τον Πομπότη, χωρίς ορροπία τελείωμα, πόντιο σουτ βαβό, η κορυφή. Περνάει την μπάλα στον πλάτη, πάει στο κορμί. Άτυχο στο τελείωμα. Άλλη μια υποψήφια highlight για σήμερα. Φάση για τον Μποαμπόα που για λίγο δεν καταλήγει στο καλάθι. Στη συνέχεια το σου πει ότι τραούρα είναι εντελώς άστοχο. Κολυσιά της θέλει να τρέξει. Split out βλέποντας τον Βρακά μπροστά του. Σταματάκης για τρεις. Δεν τα καταφέρνει. Χαρίτος μαζεύει με δύναμη. Αποφεύγει την πίεση. Πολύ ωραία πάσα, αλλά σε συμπαίκτη, σε αντίπαλο, όχι σε συμπαίκτη. Ο Σταθόπουλος καταφέρει να το φοβολογήσει στον Πομπότη, γι' αυτό σταματάκι, τελευταίες θα κάνει βήματα. Πάντα στην 2-3 ζώνη τους η κίτρινη, Τζανάκης. Χάνει το έλεγχο της μπάλας, τον ξαναβρίσκει. Καταφέρνει να βρει στόχο χωρίς ισορροπία. Σαράντα, 2-40, ξανά το μάτς, επιθετικό φαουλ. Συγχρόνως και οι δύο διαιτητές το δίνουν. Κέρδισε έξυπνα και ο Σουτιγκάρ τον Πιράνχας τον διάδρομο. Τζανάκης, άλλη σε ένα drive, αλλάζει χέρι, νέο φάουλ. Το τέταρτο για τον ψηλό σαν ένα Βασκετόνιο. Συνέχεια στο μάτς μετά και τη δεύτερη αστυνοβολή. Τζανάκη θα κλέψει όμως την σκηφάση του Σταθόπουλου, θα πετάξει για τον Παοπό, αυτός έχει εύκολο έργο, χωρίς αντίπαλο. Σοφαρίζει το μάτς, 7 ακριβώς λεπτά πριν το τέλος. Το γύρισμα
της μπάλας, το σούτ του Σταθόπουλου είναι άστοχο. Αργά τώρα η Πυράγκας. Για τρεις ο Τζανάκης και τώρα άστοχος, όμως μαζεύει το rebound. Ο Σωτηριάδης γυρνάει, δεν είναι στοχή. Κονισιάτης με χώρο, δίνει στη γωνία στο Σταματάκι και ξαναπαίρνει. Αφήνει και πάλι στο Σταματάκι, αυτός για τον Μπομπότη από την κορυφή. Μπροστά σε άμυνα, βρίσκει στόχο. 44-41 το μάτς, δεν ήταν ισοπαλό νωρίτερα. Στο σύντρια λοιπόν το Σάνα Πασιτόνιο. Ωραίο σπιν κίνηση από το Χαρίτο, προσποιείται. Σωτηριάδης. Πατάει και εκτελεί από 5 μέτρα, δεν βρίσκει στόχο. Τζανάκης όμως μαζεύει, ούτε αυτός βρίσκει στόχο από τη γωνία. Θέλουν να τρέξουν τώρα οι κίτρινοι. Σταθόπουλος. Πάει μέχρι μέσα το παγωμό, καλάθι και φάουλ. Όχι, υπάρχουν βήματα. Θέλει να βρει χώρο, εκτελεί από τα 5 μέτρα. Άστοχος. Δεν προλαβαίνει ο ίδιος την χαμένη μπάλα. Λάθος εδώ στην περιφέρεια από το Σαν Πασκετώνιο. Νάγκης παίρνει το φάουλο του Κορισιάτη. Χαμηλά πριν την προσπάθεια. Είναι το τρίτο φάουλ του Κολυσιάτη στο μάτς. Ακριβώς 5 λεπτά πριν το τέλος. Τζανάκης ο Σπίτε. Βρίσκει χώρο για να εκτελέσει, δεν βρίσκει στόχο όμως. Από τα 6.75. Αγωστόπουλος παγώνει το ρυθμό, Ανδρονή στο mid-post. Στην κορυφή Σταματάκης αφήνει ξανά για τον Σταθόπουλο, για τρεις και πάλι. Και αυτό άστοχο το σουτ, Τράκας μάζεψε. Ωραία, για τον Σωτηριάδη, για αυτό στον Παγκόα. Περνάει το κέντρο ο τελευταίος. Τράκας. Προσποιείτε, ξανά Παγκόα. Θέλει να πάρει τον drive. Πατάει τα 4 μέτρα, ωραίο το stop του Ανδρονή. Που είχε καλό συγχρονισμό, Σταματάκης μάζεψε. Κακή πάσα του, Παγκόα έκλειψε, αλλά αυτός δεν μπορεί να τροφοδοτήσει σωστά το συμπαίκτη του, χωρίς να βλέπει. Ευκαιρία εδώ για εκδιασμό, δεν τα καταφέρνει αυτό το πλούς στο lay-up. Ούτε ο Αγνωστόπουλος στο αριθμικό rebound. Πάλι τον μάζεψε. Και πάλι δαιμόνιος ρυθμός, δαιμονιώδης ρυθμός. Χαρίτος ένα runner, βρίσκει στόχο. Τα 4 όλα. Θέλει να τρέξει Μιράντα. Τζανάκης δυνατά και ψηλά για τον εξή lay-up και το προσπέρασμα. Σταθόπουλος θέλει να τρέξει όλο το γήπεδο. Χάνει την μπάλα. Σωτηριάδη συγκρατεί. Αφήνει στον Βράκα. Κακή επιλογή του Σταθόπουλου. Βρακάς κρατάει τα βήματά του. Πάσα του είναι δύσκολη. Και τελικά κλέβεται από το Σταματάκι, ο οποίος από το έδαφος καταφέρει να βασάρει στον Κορισιάτη και αυτός είναι Σταθόπουλος. Θα πατήσει για τρεις αυτός. Δεν θα βρει στόχο μπροστά στο Βρακά. Ο Ανδρονής θα μαζέψει το τρίπο rebound. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση μπροστά στο Τζανάκι. Ο Μπαμπόα θα μαζέψει τελικά. Θα πάρει και το φάουλ. Δικαίωμα για βολές, είναι το πέμπτο. Ετοιμός
Ιωνίας Γαμπόα. Στο σύν 4-4, 44-48, μπαίνοντας στα τελευταία 2,5 λεπτά. Ότι στην κορυφή. Σταθόπουλος για 3 από τις 45 μοίρες. Κακό το σούτ. Παμπά μάζεψε. Βλέπει τον Τζανάκη που τρέξει ο αρδιασμού. Εύκολο τελείωμα. Άλλο ένα χτύπημα. Το γρήγορο transition από τους Πειράτες, από το δίδυμο Μπαμπά Τζανάκη. Ωραίο το ράνε του Σταματάκη, βρίσκει στόχο. 46-50. Τζανάκης πατάει δυνατά σε αυτό το pull-up. Βρίσκει στόχο με ταπλό. Ξανά στο συνέξι Μπιράνχας. Σταθόπουλος. Το βομπότι στο high post. Πάρει το φάουλ στην προσπάθεια από τον Σωτηριάδη, ο οποίος μπήκε μέσα στον κίνδυνο του αντιπάλου του. Δικαίωμα για δύο βολές από τον Μπότη, ο οποίος τα έχει πάει μέτρια σήμερα από την των ελευθερών βολών. Περίπου μία στις δύο είναι μέσα. Αυτή τη φορά θα βρει στόχο, σε πιο κρίσιμη βολή δηλαδή. Αύριο και στη δεύτερη, σε απόσταση όχι βολής, αλλά σε απόσταση δύο επιθέσεων από τον Σαραβασκετώνιο, 48-52. Θα κρυθούν πολλά από αυτήν την επίθεση. Τον Πειράνχας, ο Αμπόα, πάει μέχρι μέσα. Βγάζει και τον Τζανάκη. Τελευταίος παίρνει το φάουλ στο ράνερ, δικαίωμα για δύο βολές. Φαίνονται και φαίνεται και σωματική κούραση σε αυτό το σημείο από κάποιους παίκτες. Έξω η πρώτη, θα μπορούσε να πεις ότι υπάρχει κάποιο κέρδος τουλάχιστον από αυτό το φάουλ. Μέσα η δεύτερη. Σταθόπουλος, γρήγορη πάσα κατά τον Ισιάτη, προλαβαίνει ο Τζανάκης και μεταφέρει το φωτοδίσιο στον Μπαμπό, ο οποίος δεν είναι πασάρι σωστά για το βρακά. Χάνεται αυτή η επίθεση για τους Μπιράνχας. Παρ' όλα αυτά είναι και 15 για τη λήξη. Δεν έχουν να παίρνει φορία για τους κίτρινους. Σταθόπουλος κατεβάζει γρήγορα, αλλά δεν πασάρι σωστά. Ο Τζανάκης θα κλέψει, νέο φάουλ. Στις δύο και πάλι για τον Τζανάκη. Ευσταθόπουλος σταματάει την τρίπλα, πιέζεται και δίνει στον Ανδρονή. Ξανά Ευσταθόπουλος στην κορυφή, βλέπει τον Σταματάκη που είναι στο low post. Αυτός βάζει το κορμί του, αλλά το τελείωμα του δεν είναι εύστοχο. Η κατοχή παραμένει για το Σαραβασκετώνιο. Η παραφορά είναι από την baseline. Μπομπότης δεν καταφέρνει να, αλλά η μπάλα ξανά μπαίνει κατά λίγη στα χέρια των κίτρινων. Ξανά από τη baseline. Σταματάκης ξανατρυπώνει στη ρακέτα, ούτε τώρα το τελείωμα του είναι εύστοχο. Κακή πάσα του Χαρίτου, κλέβει ο Σταθόπουλος, θα πάρει το φάρο με τον Τζανάκη. Δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές. 38 δεύτερα για το τέλος. Χρειάζονται μια εύστοχη προσπάθεια οπωσδήποτε τώρα οι κίτρινοι.
αν είναι δυνατόν και τριών πόντων, για να ξαναμπούν στο μάτς. Πιέζουν οι Πειράθες στην επαναφορά. Ο Λυσιάτης παίρνει το φάουλ. Τέταρτο. Σταθόπουλος για τρεις. Και τώρα Ρακάς μάζεψε. Γρήγορα φάουλ Σταματάκης. Μια συζητήρια για τον Ρακά. Μάζεψε ο Μποκόντρης. Λάθος πάσα. Ρακάς σε ένα ωραίο τελείωμα. Στο συνενέα και η Μιράνθας. Παρά λίγο να πάρουν ξανά την κατοχή. Ο Σταθόπουλος θα καταφέρει να κρατήσει για τρεις. Και αυτό το σουτ. Όλα έχουν τελειώσει. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα διαδικαστικά. Δεν θέλει ο Τζανάκης να κάνει επίθεση. Άστοχο το σουτ του. 48-57 για να πάρουν την νίκη. Και πιθανότητα να καταφέρουν να παραμείνουν στην Superior League.